Γεια σας, γεια σα, λάτρεις του φαγητού και του διαλύματο. Άλλο ένα lunch break παρέα με τα Lidl. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο γιατί η σημερινή καλεσμένη, δύο, okay, ο μικρό είναι κάτι τύπου που του γουστάρω πάρα πολύ. τους βλέπω στα social και θα δείτε πόσο ωραία θα περάσουμε και σήμερα. Θυμίζω ότι μας βλέπετε στο YouTube, μας ακούτε στο Spotify και στα Apple Podcasts. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έτσι έχουμε αρχίσει και έχουμε μια επικοινωνία, μου στέλνετε κάποια DM, κάποια πραγματάκια. Θα ήθελα να μου λέτε τις προτάσεις σας ε, και θέλω γενικά να περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε πολύ δυνατά με αγαπημένο μου θέμα εβδομάδας. <Στυλί> λοιπόν, το σημερινό θέμα της εβδομάδας έχει σχέση και με τους καλεσμένους μα. Επειδή οι καλεσμένοι μας στο account Nick Marolis μαγειρεύουν ουσιαστικά, ο Νίκος και ο Γιώργος, ο Νίκος μαγειρεύει βασικά, Είπα να μιλήσουμε για διάφορα Instagram accounts τα οποία είναι με ανθρώπου οι οποίοι μαγειρεύουν. Δεν θα μιλήσουμε γενικά για chef accounts ή για, γενικά για accounts τα οποία φτιάχνουν φαγητό. Κάποια accounts που είναι κάποιοι άνθρωποι που οποίοι κάνουν φαγητό ή λαχταριστό και εγώ γουστάρω πάρα πολύ να του βλέπω. Σαν προτάσει για εσά να του ακολουθήσετε, αλλά θέλω να μου πείτε κι εσεί ποιου ακολουθείτε. Βρείτε με στο Instagram χρήστο.hg να μου πείτε ποιου ακολουθείτε εσεί και ποιου γουστάρετε να βλέπετε να μαγειρεύουν και αντιγράφετε τι συνταγέ του. Έχω έναν, τον οποίο τον πάω με χίλια και βλέπω σχεδόν όλα του τα βίντεο τώρα πριν λίγη ώρα. Έβλεπα και ένα. Δεν κάνω το πω αυτό, ε. δουλεύω τώρα, δεν είναι πράγμα να βλέπω βίντεο. Έβλεπα λοιπόν πριν λίγη ώρα, έχει κάνει ένα βίντεο που φτιάχνει απλά σαν τουιτσάκια ή στο προηγούμενο ότι είχε φτιάξει μπέργκερ και δεν διανοείστε πόσο. πώς να το πω αυτό στα ελληνικά, mouthwatering είναι αυτά τα οποία φτιάχνει. Πόσο σου τρέχουν τα σάλια, πόσο τρελαίνε με αυτά που φτιάχνουν. Λέγεται Sam the Cooking Guy. Είναι ένα Αμερικανό, ο οποίο έχει κάτι καταστήματα εστίασης, αλλά η φασάρα του πια είναι. Έχει φτιάξει μία ανοιχτή κουζίνα στον κήπο του σπιτιού του. Έχει κάτι εστίε τεράστιε. Πώ είναι αυτέ οι εστίε που φτιάχνουν τι κρέπε, και είναι μια τεράστια κατι εστιες τεραστιε πω ειναι αυτε οι εστιε που απλώνεται ε, η κρέπα και την φτιάχνουν εκεί. Ε, αυτό έχει δύο τέτοιες μεγάλες αιστείες. Έχει κάτι cutting board τρελά έχει εξοπλισμό πάρα πολύ ωραίο. Sam the cooking guy. Από αυτόν είχα δει πριν μερικά χρόνια μια συνταγή που είχε κάνει για κάτι ψωμάκια, έτσι μπριοσένια. Τα είχα ανεβάσει και εγώ τότε και ειλικρινά είναι νομίζω το καλύτερο μου post που έχει πάει σε απόψη engagement το πώ οι άνθρωποι έφτιαξαν αυτή τη συνταγή που είχα αντιγράψει εγώ προφανώ από τον Sam the Cooking Guy. Του είχα δώσει και το credit τότε ότι είναι, ότι είναι δική του. Παιδιά, ο τύπο είναι τρελό. Πάρα πολύ ωραίο, μαγειρεύει πάρα πολύ λαχταριστά. Θέλω κάθε φορά να βουτήξω με στην οθόνη. Άλλο, τον οποίο ακολουθώ εδώ και κάνα χρόνο, είναι ένα Ιταλάρα, ο οποίο λέγεται Σεφ Μαξ Μαριόλα. Είναι ένα γκριζομάλης τύπο, ο οποίο τα λέει όλα, παιδί μου, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ευχάριστα. Νιώθει ότι αγαπάει όλη τη ζωή, ότι βγαίνει έξω κάθε πρόγνηση, δεν ξέρω, και φυλάει τα μυρμήγκια, ξέρω εγώ, όταν τα βλέπει. Ο τύπο είναι πάρα πολύ χαρούμενο, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Και. Έχει ένα χαρακτηριστικό. Φτιάχνει ιταλικέ κυρίω συνταγέ ή με ιταλικέ πρωτεσίλε. Και την ώρα που έχει κάνει ζυμαρικά και ρίχνει λίγο από το νεράκι του για να δέσει λίγο η σάλτσα και ανακοινεί έτσι το σκεύο στο τηγάνι του, ε, και ακούγεται αυτό το χλατ χλατ που ακούγεται, το λέει The sound of love. Okay. Και πραγματικά ρε φίλε, έχω σκεφτεί πόσε φορέ τι ωραία είναι η ήχη του φαγητού. Όχι αυτά τα ιδιαστικά, τα ASMR, τα Ιαπωνέζικα που βλέπει, που μασουλάνε. Δεν με νοιάζει να μασάει ο δεν, μου αρέσει αυτό ο ήχο. Μ' αρέσει, αρέσει όμω η ήχη του φαγητού, το, 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 σο, το σοτάρισμα, ε, το bacon την ώρα που ξέρω ψήνεται. Αυτό που όταν ανακοινεί το, το sound of love που λέει και αυτό, πάρα πολύ δίκιο. Άλλος Ιταλός, ο Cooking with Bello, αυτό και αν είναι ε, η χαρά τη ζωή, ο τύπο. Ε, έχει πάρα πολύ πλάκα το, το πώς θα κάνει. Πάρα πολύ ωραία φάτσα, ωραίο τύπο και πολύ εύκολε και ωραίε συνταγέ για να κάνετε. Ε, θα σα πω για ένα τύπο ο οποίο λέγεται Blake Menard Cooks. Blake Menard Cooks. Γενικά θα τα ανεβάσω και σε Instagram Story στο account μου αυτά για να του βρείτε, να του ακολουθήσετε και εσεί άμα θέλετε. Αυτό λοιπόν κάνει διάφορε ωραίε συνταγέ, αλλά το χαρακτηριστικό του είναι ότι σε όποια συνταγή έχει ή βούτυρο ή τυρί, ή γενικά βρίσκει ένα υλικό σε κάθε συνταγή του, το οποίο στην αρχή τη συνταγή το πετάει στο ταβάνι και δείχνει ότι κολλάει, Συνεχίζει, κάνει την υπόλοιπη συνταγή και όταν είναι, α πούμε, να μπει το βούτυρο στο τηγάνι, δείχνει ότι πέφτει το βούτυρο από το ταβάνι και μπαίνει μέσα στο τηγάνι του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Έχει πλάκα, ε, αλλά γενικά κάνει και ωραίε συνταγέ. Και σα έχω και μια τύπησα, ε, η οποία το account τη λέγεται Well Made by Kylie, η οποία κάνει άπειρε συνταγέ για air fryer. Έχω δοκιμάσει τρει-τέσσερι. Είναι πάρα πολύ δέντη, γιατί σκοπό είναι αυτά τα οποία βλέπουμε να μπορούμε και να τα κάνουμε και στο σπίτι μα να μπορούμε να τα αντιγράψουμε. Αυτοί από ξένου. Θα σα δώσω και μερικού Έλληνε που ακολουθώ. Εντάξει. Ε πρέπει να αναφέρουμε ότι οι πιο νέροι σε αυτό ήταν η Madame Ginger και ο Γαβρίλη Νικολαίδης. Ο Γαβρίλη είχε έρθει και καλεσμένος. <coughs> Ελπίζω και η, και η έρθει κάποια στιγμή και εκείνη. Ε, εκείνη ρε, δεν μου ξεκίνησαν τη φάση κανονικά στην Ελλάδα ε, στα social ως bloggers να ανεβάζουν περιεχόμενο και οι άλλοι να τη γράφουν στις Έχω κάνει άπειρες συνταγές τους, πάρα πολύ πετυχημένες όλες ε, πραγματικά Ανεπιφύλακτα συστήνω αν δεν ακολουθείτε είτε τον Γκάμπ Νικολαίδης είτε την Μανταμ Τζίνζερ να το κάνετε. Τον τελευταίο καιρό όμως, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Τζι Μαυρόπουλος, ο Τζόρτζο Μαυρόπουλος, ε, ο οποίο δυστυχώ δεν μένει Αθήνα, ρε γάμο, το και τώρα άνοιξε και ένα κατάστημα. Του έχω πει να έρθει καλεσμένο. Ε, τον οποίο τον είχα ανακαλύψει από, το, από, τα sound effects τα οποία έβαζε στο φαγητό. Ήταν, είναι πάρα πολύ ωραίο και πετυχημένο. Μου έχουν πει και δύο-τρία brands ότι του αρέσει το πώ ε, παρουσιάζει τα βίντεο του. Ε, George the Hungry Guy. Πολύ ωραίο. Ο, ο Μαυρόπουλο. Ελπίζω να έρθει κάποια στιγμή. Τον Μαρόλι. Ε, ακολουθώ που είναι καλεσμένος ε, σήμερα Νίκ Μαρόλη. Ε, πραγματικά, ακολουθήσει οσοι έχουν πάρα πολύ πλάκα. Θα ντρέπομαι τα πω αυτά αργότερα όταν έρθουν. Ε, αλλά είναι πολύ σωστέ οι συνταγέ, δομημένε, είναι πάρα πολύ εφάνταστε. Πραγματικά κάνει τρελά πράγματα ο τύπο που δεν τα περιμένει και δεν είναι τα συνηθισμένα. Ε, Δημήτρη Μιχαηλίδη, Ωραίος, προβλεπέ αλλά. Ωραίο, ουσιαστικό, σου κάνει συνταγέ που είναι πραγματικά πολύ εύκολε να κάνει ε, στο σπίτι. Και μιλάει ρε παιδί μου. Νιώθω ότι αυτό το παιδί θα το βλέπουμε για πάρα πολλά χρόνια και ότι θα φτάσει και στι γενιέ τη άλλε, οι οποίε ήταν οι πιο παραδοσιακέ που θέλανε και το μαγείρεμα, ρε παιδί μου, τη κουζίνα στο κανονικό. Ε, πολύ δυνατό. Ακολουθώ This Cooking Man, τον Κωνσταντίνο Πόλα, ο οποίο δεν σου δείχνει how to, αλλά έχει ωραίε ιδέε. Ακολουθήστε τον. Τη Γεωργιάνα Τη Χιλιαδάκη πάρα πολύ καλή σεφ, γνωστή, ωραία σεφ, η οποία πραγματικά κάνει πολύ... συνταγές τις οποίες τις ζηλεύω, κάποιες είναι λίγο πιο δύσκολες, θα θέλα πάρα πολύ ε, να μπορώ και εγώ να τις κάνω. Ο Πέτρος ο Συρίγος έχει ένα πολύ δυνατό account και αυτός έχω κάνει save πολλά από το δικό του account για να μαγειρέψω και κλείνω με Σουρτούκο, ωραία τίμια, την ακολουθούν πάρα πολύ, έχει πολύ engagement με τον κόσμο ε, να μιλάει μαζί τους και με μια χθεσινοβραδινή ανακάλυψη Βασιλική Τσερτσελή Μου την ε, έβγαλε το, το feed μου ε, Έκανα σε μια συνταγούλα που είδα Ότι μου άρεσε Και κοιτώντας και τα υπόλοιπα βίντεο Μου φάνηκαν πολύ εύκολες και ωραίες στις συνταγές Θα σας τους βάλω όλους αυτούς και σε ένα story ε, Για να τους δείτε Και αλλά πείτε μου και εσείς ποια accounts έτσι Μαγειρικά ακολουθείτε και γουστάρετε ε, Να μαγειρεύετε από εκείνους Φύγαμε για Iconic πιάτο από σειρά η ταινία. Αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε για το The Office. Δεν θα μιλήσουμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε για το Office και να λέμε συνέχεια για τον Steve Carell, okay, που κάνει τον, τον Michael Scott, και αυτήν την εμβληματική φιγούρα και το πώς έχει διαμορφώσει ε, κατά πολύ την κομμωδία ε, στη, στη ζωή μας. Αλλά ο πρωταγωνιστής μας εδώ πέρα είναι ο Kevin, ο οποίος έχει... Ε, λέει τουλάχιστον στο intro ενό επεισοδίου ότι φέρνει μια φορά το χρόνο το Kevin's famous chili. Αρχικά καταλαβαίνετε ότι από μόνο του λέει ότι είναι το Kevin's famous chili, οπότε έχει μια έπαρση. Αυτό που δεν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο συνήθω έχει μια, μια έπαρση, αλλά. Φαίνεται στη φάτσα του όπω κουβαλάει μια τεράστια ε, κατσαρόλα ότι είναι πάρα πολύ περήφανο ρε παιδί μου για αυτό το οποίο έχει φτιάξει. Λέει ότι είναι το, το δικό του το τσίλι, ότι πέρασε ολόκληρο το βράδυ με τι ε, πιπεριέ, με το ένα, με το άλλο να σοτάρει, να κάνει να ψήνει Και φυσικά δίνει και ένα tip να μην μαγειρέψει πολύ τα, τα κρεμμύρια, σου λέει ότι πρέπει να είναι ε, undercooked, ε, αλλά και ένα κοινωνικό μήνυμα ότι ρε παιδί μου το φέρνει στην, στο office, στην εταιρεία, γιατί οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά μέσα σε αυτή την κατσαρόλα. Και να σα πω την αλήθεια, όταν μαγειρεύει, και εδώ πέρα στο, στο, δικό μου το τμήμα, πολλέ φορέ ε, μεταξύ του μαγειρεύει, μαγειρεύει ένα, τρώνε οι υπόλοιποι και αυτό φέρνει του ανθρώπου ε, λίγο, πιο, λίγο, πιο κοντά. Συνή... Όλε μαγειρεύουν. Και η Μέρη, και η Μαρίνα, και η Μαρία, και η Ελισάβετ. Αλλά νομίζω ότι η Μέρη έχει αναλάβει λίγο πιο πολύ να, να φέρνει φαγητό στο, στο λόγο. Αλλά ο Κέβιν φυσικά μπαίνοντα στο γραφείο, φυσικά επειδή είναι Κέβιν του πέφτει κάτω η κατσαρόλα, χύνεται το, το famous chili όλο στο πάτωμα και παίρνει κάτι, αυτά τα, τα σκληρά τα ντοσιέ που βάζει σε, πάρουν τα φύλλα, βγάζει τα, το χαρτί και προσπαθεί με το, με αυτό το, 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 το σκληρό το ντοσιέ ρε παιδί μου, να, να σπρώξει το τσίλι που έχει χυθεί στη μοκέτα τώρα δεν έχει χυθεί σε κάποια, καλά όπου και να χυθεί, οκ, okay, δεν το ακουμπάμε τώρα, Μα ακούνε και στο MasterChef μη μπορεί να τίποτα, αλλά... Δεν ξέρω αν ισχύει το 5 second rule. Στο 5 second rule, γιατί δεν υπάρχει στο MasterChef. Δεν θα έπρεπε. Να ρωτήσουμε του ε, τους κριτέ. Ένα 5 second rule, δηλαδή δεν, δεν πιάνει πουθενά. Έπεσε κάτι, το πετάμε κατευθείαν. Τι είναι αυτό τώρα. Τέλο πάντων, ο Kevin να προσπαθούσε για πολλά δευτερόλεπτα να σπρώξει ε, με τον ντοσιέ πάλι πίσω μέσα στην κατσαρόλα το τσίλι. Δεν τα κατάφερε. Αυτά από το αγαπημένο The Office. Να πω ότι είναι μάλλον η τελευταία φορά που ακούτε iconic πιάτο από σειρά η ταινία εμ, ή, θα, ή θα κάνουμε ένα λάξι, έχω πει εδώ πέρα Νικήτα και πάνω στους ε, ε, ακροατές και θεατές ότι θα βάλουμε εμβόλυμα μια ενότητα η οποία λέγεται οι προτάσεις της εβδομάδας και ή θα κανουμε ενα lax εχω πει εδω περα νικητα ή θα βαλουμε εμβολυμα μια ενοτητα η οποια λεγεται η προτασεις της τελείως το iconic πιάτο ή θα παίξουμε μια iconic πιάτο, μια ταξιδιωτικό okay. Αυτό προτιμάτε καλύτερα, το κάνουμε έτσι Ωραία. Άρα, σήμερα ακυρώνουμε το ταξιδιωτικό και πάμε για τι προτάσει αυτή τη εβδομάδα. Λοιπόν, εγώ θα σα λέω κάποιε προτάσει. Έτσι, όπως το έχω σκεφτεί αυτή τη στιγμή στη ζωή μου, θα σα λέω για κάτι καινούριο που έχει έρθει στην πόλη, ή κάτι καινούριο που δοκίμασα εγώ. Γιατί, εντάξει, δεν είμαι και από εκείνου που τρέχουν να τα δοκιμάσουν κατευθείαν. Και θα σα δίνω και κάτι παλιό αλλά καλό. Για αυτήν την εβδομάδα, αρχικά θα σας πω για κάτι καινούριο, το οποίο είναι πραγματικά καινούριο, δηλαδή πήγα και έφαγα ε, την Παρασκευή και ήταν η πέμπτη μέρα λειτουργίας του. Οκ. Okay. Λέγεται Κουτούφης. Είναι στο Παγκράτη. Ε, είναι στην Αριανού. Είναι... Ε, εκεί πέρα ένα, ένα, κάθετο στενό στην Αρχελάου. Ε, λέγεται κουτούφι και είναι α το πούμε σου σουβλατζίδικο, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι πέμπτη μέρα λειτουργία που είναι πολύ δύσκολο να είσαι καλό στι πρώτε μέρε. Ήταν πολύ ωραία. Τι ήταν πολύ ωραίο, αρχικά με το που πήγαμε ήταν ήδη η παρέα μα εκεί, αργήσαμε εμεί και είχαν ήρθει, ήδη έρθει τα πρώτα. Τα οποία πρώτα, ρε παιδί μου, ήταν πολύ απλά, μια σαλάτα χωριάτικη, μια φετούλα, πατάτες, πίτε, τυρόπιτα, σπανακόπιτα. Είχε ρε παιδί μου, ωραία πρώτα, αλλά ήταν όλα νόστιμα. Αρχικά είχε φοβερή τη γανιτή πατάτα. Φοβερή τη πατάτα. Ε, πραγματικά νομίζω ερχόντουσαν και ξανερχόντουσαν οι μερίδε γιατί ε, τις τι γουστάραμε πάρα πολύ. Είχε ωραίε σο τις οποίες τις ε, ε, με τα διάφορα, ας πούμε με το μανιτάρι, γιατί είχαμε και, και Βίγκα στην παρέα, ο οποίο είχε πάρει ένα μανιτάρι το οποίο έρχεται με μια κίτρινη σως πάρα πολύ ωραία, τζατζίκι πολύ δυνατό ε, και φυσικά τα τελιχτά του, τα οποία ήταν πάνω απλά, ήταν μόνο με καλαμάκια και ήταν η απλή, ωραία, βασική έκδοση την οποία θες να έχεις το τηλιχτό. Ε, κουτούφις λοιπόν, ε, παγκράτη, σημειώστε το για να το επισκεφθείτε Στα παλιά αλλά καλά, και θα το πω επειδή πήγα αυτό το Σαββατοκύριακο ε, και έτσι για να του τιμήσω γιατί πραγματικά. Ρε, φάγαμε πολύ ωραία. Πήγα στον κύριο Αρίστο. Ο κύριο Αρίστο είναι ένα κυμπαμψίδικο το οποίο είναι στο παλιό φάληρο, δεν ξέρω αν έχει κι αλλού. Ε, το οποίο εγώ το είχα στο μυαλό μου κλασικό και ωραία μια χαρά. Έχω πάει αρκετέ φορέ αυτή τη ζωή, είχα καιρό τώρα ε, να πάω. Ε, αγαπημένο στέκει Παντελή Διαμαντόπουλου, να τα λέμε αυτά και είναι και αυτός ο οποίος λίγο με έφτιαξε. Ε, πήγαμε εκεί 12 άτομα, έκανα εγώ την παραγγελία, ανέλαβα, μου αρέσει να το κάνω αυτό. Πάντα φοβάμαι ότι έχουμε πάρει λίγα, αλλά επειδή έχω αρχίσει να γίνομαι και λίγο πιο υπεύθυνο, φροντίζω να μην παίρνουμε πάρα πολλά. Τα πήγα εξαιρετικά σε αυτό, παραγγείλαμε just όσα χρειαζόταν για να φάμε, να χορτάσουμε, να γουστάρουμε. Να πω σε αυτό το σημείο λοιπόν ότι είχα, ψήθηκα να πάω στον Κυραρίστο γιατί του πέτυχα στα social. Έχει σχέση και με αυτό που λέγαμε πριν. Και παιδιά, οι τύποι έχουν ένα account, το Κυραρίστο, το οποίο έχει πάνω από 150.000 followers. Είναι, είναι, είναι αστείο να έχει τόσου πολλού followers. Αλλά άμα μπει να δει το περιεχόμενο, καταλαβαίνει γιατί. Οι τύποι λοιπόν πάνε εκεί πέρα πρωινιάτικα, μεσημεριάτικα, τι κάνουνε και φτιάχνουν κάτι τεράστιες μεριδάρες ή κάτι τεράστια πλατό με 40 τυλιχτά. Δεν ξέρω αν είναι το φαγητό προσωπικού αυτό, αλλά ρε παιδί μου είναι πάρα πολύ λαχταριστά. Έχει ας πούμε ένα καρβελάκι ψωμί το οποίο το ανοίγει, το ξεψαχνίζει και μέσα βάζει για ορτλού. Βάζει πρώτα κάτω μια στρώση γιαούρτι και σάλτσα ντομάτα, ψιλοκόβει και μπαπάκια και μετά το ξανακλίνει με στρώση γιαούρτι και ντομάτα. Εντάξει, τώρα είναι αδιανόητα ωραίο. Επίση, πήραμε μια τεράστια ποικιλία αυτή την κυραρίστο, η οποία έχει πάνω, έχει σις, έχει και μπαμπ, κασερλί, τα πάντα. Φοβερή καπνιστή μελιτζάνα στα πρώτα, την προτείνω επιφύλακτα. Και είχε πιάτο το ημέρα, το οποίο αποθεώσαμε, δι. προβατίνα στην Την οποία την έφερνε μαζί με ξεροψημένο ψωμί, ψημένο στα κάρβουνα, ντομάτα και κρεμμύδι. Μπορείτε να φανταστείτε ποιο σε αυτό εδώ το κάδρο ε, του ενό ε, έκανε σαν με την προβατίνα. Ε, πάρα πολύ ωραία. Κυραρίστο, κυραρίστο γεια σου. Ε, φάγαμε πάρα πολύ ωραία. Γενικά μου αρέσει αυτή η στήλη να σα δίνω προτάσει για φαγητό. Γιατί Πώ λένε κάποιοι, το NFL είναι η ζωή μου, το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου, αλλά το φαγητό μάλλον. Έχω καταλήξει εκεί την η ζωή μου. Φύγαμε όμω για το πιάτο τη εβδομάδα. <Κι> το πιάτο αυτή τη εβδομάδα από τα Lidl θα είναι ωραίο, παραδοσιακό, κλασικό, αγαπημένο. Και θα είναι τα μαγαρόνια με κιμά γιατί μπορεί να έχουμε ξαναμιλήσει για αυτά σε κάποια φάση, αλλά δεν έχουμε δώσει τα ωραία μα, τα τρία μα, τα tips για να απογειώσει αυτή τη φάση. Να πω ότι είναι ένα πιάτο το οποίο, αν δεν το κάνουμε κάθε εβδομάδα, το κάνουμε σίγουρα κάθε δύο εβδομάδε σε αυτό το σπίτι, και γιατί το γουστάρουν πάρα πολύ τα παιδιά, αλλά και γιατί ειλικρινά δεν έχω καλύτερο πράγμα από το. Κοίτα, το φι... μαγειρεύουμε το βράδυ. Συνήθω για να πάρουν τα περάκια την επόμενη μέρα τα παιδιά, να πάρουμε εμεί κτλ. Αλλά εκείνη την ώρα που έχει μαγειρέψει με το ζεστό το φαγάκι το βράδυ, θε να φά ένα πιάτο. Πόσο μάλλον αν είναι μακαρόνια με κοιμά, που κι εγώ γενικά ε, ζυμαρικά τα λέω, αλλά αυτό δεν γίνεται. Μακαρόνια με κοιμά θα το πει. Ζυμαρικά με κοιμά. Ε, και σα έχω κάποια, κάποια tips. Να πω αρχικά ότι στα Lidl όλη αυτή η ποικιλία που υπάρχει στα, στα διάφορα ζυμαρικά ε, από τη σειρά τοπικών προϊόντων γεωγραφικής προελεύσης νόμα με τα φλομάρια, τα σκιουφίχτα, τις χιλοπίτες είναι Ρε παιδί δηλαδή, μου, έχουν τόση γεύση από μόνα τους, το οποίο όταν το ζυμαρικό έχει έντονη γεύση, ωραία γεύση, μπορεί να συνοδεύσει μια πολύ δυνατή σάλτσα. Οπότε, δώστε λίγο προσοχή στο τι ζυμαρικό συνοδεύετε, με τι κάνετε τα μακαρόνια με κοιμά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πολλοί δίνουν έμφαση μόνο στον κοιμά και δεν ασχολούνται με το ζυμαρικό. Για μένα είναι λάθο. Πρέπει το ζυμαρικό να είναι ωραίο. Ε, Επίση, για την σάλτσα. Μην φοβάστε τα μυρωδικά. Εγώ ρε παιδί μου, όταν μαγειρεύω το κοιμά, πολλέ φορέ έργα μου το μου βγαίνει λίγο πιο κρεατένιο. Δηλαδή, να μυρίζει λίγο πιο πολύ ο κοιμά. Γιατί καμιά φορά φοβάμαι τα μυρωδικά. Don't do it μην τα φοβάστε. Και η ντομάτα, είτε θα βάλει και λίγο φρέσκια, είτε θα, πάρεις πάρει από αυτέ τι ωραίε τι έτοιμε, την μπασάτα, είτε στα μπουκάλια που έχει κάτι ωραίε άλλε ντομάτα στα Lidl. Μην τη φοβηθείτε και την ντομάτα και τα μυρωδικά. Εγώ βάζω και δάφνη και μπαχάρι και κανέλα φυσικά ένα στίκ μέσα ε, από την ώρα που σωτάρα το, το κοιμά. Μην τα φοβάστε για να γίνει νόστιμη η σάλτσα. Εκείνη την ώρα που πάτε να τα συνδυάσετε και τα δύο, όπως έλεγε Sound of Love ο, ο άλλο που έκανε στο τηγάνι, ο, ο Μαριόλα που σα έλεγα πριν, όταν τα ανακατεύει, εγώ παίρνω μία μπασίνα όταν κάνω μακαρόνια με κοιμά και βάζω τα ζυμαρικά, βάζω και τον κοιμά και αρχίζω και τα ανακατεύω για να πάει παντού ο κοιμά, ρε μου. Για, να, για να, να γουστάρω να πάει στο πιάτο να γεμίσει από τη γεύση του, του κοιμά. Το τρίτο και τελευταίο tip ε, αυτό ήταν εμβόλυμο τώρα με την μπασίνα. Είναι να πάρετε ρε παιδί μου ένα Ένα ωραίο είτε τριμμένο τυρί. Η σειρά νόμα έχει ε, εγώ αυτή τη στιγμή. Α πούμε, έχω στο ψυγείο και προχθές που φάγα. Μακανογειώμαι και μάθαμε. Αυτό το έβαλα. Έχει μια ωραία γραβιέρα κρήτης έτοιμη τριμμένη να πάρετε. Ή πάρετε ένα από τα κομμάτια το, 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 το τυρί της σειρά νόμα για να τρέψετε εσεί μόνοι σας Αυτό ήταν το πιατό. Παρέα με τα little. Είμαστε έτοιμοι για του φοβερού καλεσμένου μα. Σημερινή καλεσμένη, Νίκο Μαρόλη, Γιώργο Καστανά. Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώ είμαστε, Είμαστε καλά. Εσύ πώς είσαι. Πάρα πολύ ωραία και σε αυτό το σημείο θέλω να, να πάρω έτσι 30 δευτερόλεπτα να πω ότι ο Νίκο και ο Γιώργο είναι οι πρώτοι καλεσμένοι μετά από 14 επεισόδια <laughs> που φέρανε κάτι, ρε φίλε. <laughs> φέρανε πεσχέση. Εντάξει, εδώ πέρα ο Νικήτα ο Πάνος δεν το έχουν δει το πεσχέση, το πήγα ψυγείο. Έτσι, έτσι, μην το δω. Ε, Πε μου, τι είναι. Ε, έχω βάλει μέσα λουκανικά και τσορίθο που φτιάχνω εγώ. Χειροπολίτα. Ωραία. Είτε. Στο κρεοπολίο ο Γιάννη, στα Εξάρχεια. Καλλιδρομή 51, όποιο θέλει. Να έρθει να ψωνίσει. Καλά κρέατα, έτσι. Ψαγμένα. <laughs> 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 έχω φέρει μια σταυλίσια, μοσχαρίσια. Πακού? Πολύ ωραία μπριζολίτσα. Και έχω βάλει και μπάρμπεκι φτερούγε μαριναρισμένε που. Στου πόσου βαθμού πρέπει να τη βγάλω τη σταυλίσια από το μπάρμπεκι, Ανάλογα τι αρέσει. Ότι βγάζω γύρω 52. Mm -hmm. Και την αφήνει αυ... Λί, να ξεκουραστεί να πάει εκεί αλλά... 55-56. Αυτό, εκεί, εκεί, εκεί. είναι, είναι η, πολύ η, η, η δική μου η θερμοκρασία. Ε, κάτι πολύ σχετικό μετά. Ε, εντάξει, να πω, είπα και νωρίτερα στον κόσμο ότι. Ε, γιατί κάνω ένα intro, εγώ νωρίτερα μιλάω για, για φαγητά. Μίλησα για, <laughs> <laughs> μίλησα για accounts, αλλά που ακολουθώ και από ξένου ε, και από Έλληνε. Ε, και του έλεγα ρε παιδί μου ότι σα γνώρισα από κάποιο βίντεο τυχαία μου, έστειλε ένα φίλο. Ρε φίλε, φαίνεται να περνάτε πολύ ωραία. Ναι, και όντω περνάτε. Ε, περνάτε. ωραία, έτσι. Μα κάνει ότι θα κάναμε απλά υπάρχει και μια κάμερα, δεν αλλάζει. Αυτό. Κάτι. Γιατί σε πολλά γυρίσματα και, το, και, αν το έχουμε ζήσει αυτό, ρε παιδί ναι. μου, ξέρεις. ξέρει. με το που ξεκινάει η κάμερα. Ναι, κάνει σαν. που κάνουμε ναι, εδώ πέρα. Όλοι που κανουν όλη μαζί. Είναι 5-10 κλασικέ φράσει πρέπει να πει, γιατί πρέπει να τι πει. Ναι, δεν θέλω. Δεν έχουμε Φαίνεται ότι περνάτε πολύ καλά. Και οι καλεσμένοι περνάνε καλά. Πώ διαλέγετε καλεσμένου καλεσμένου που διαλέγουμε. Συνήθω δεν του διαλέγουμε. Συνήθω mm. έρχονται μόνοι του. Δηλαδή Α, θέλουν ωραία. να έρθουν. Ε, εντάξει, πολλοί είναι και γνωστοί μα μέσω γνωστού κτλ. Οπότε κάπω έτσι του κανονίζουμε του καλεσμένου. Κατά βάση είναι φίλοι μα δηλαδή. Είναι φίλοι mm. μα γνωστοί μα που του θαυμάζουμε πάρα πολύ ναι. για το έργο που κάνουν και τη δουλειά του. Και έτσι και εμεί θέλουμε να του φέρουμε κοντά μα να φτιάξουμε κάτι ωραίο. Οκ, okay. εντάξει, θυμάμαι αρκετού που έχουν. Κάποιου δεν του ξέρω. Είμαι λίγο από του φίλου μα ή από του. Ε, δηλαδή, δη, 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 εντάξει, Táξι, είναι, τραπτρ, και είναι και κάποια ονόματα. Είναι δύο-τρει τράπερ εντάξει, που είναι λίγο πιο τη νέα γενιά, α πούμε. Εντάξει, λογικό. ωραία. <γω> <συίλου> ο ο παππού. μέσα, μέσα στη διαδρομή αυτή που έχουμε κάνει από το <Καλου> πρώτο επεισόδιο <συίλου> μέχρι τώρα, προφανώ έχουν υπάρξει και άτομα που μα να έρθουν. Οι περισσότεροι θα του φέρναμε όπω και να είναι τα αδέρφια μα. Οπότε ακόμα και αυτοί όμω. Θα ράξουμε πριν το επεισόδιο, <συίλ> θα παίξουμε το FIFA. Αλλά μας, εντάξει, όλα ξεκίνησαν στην αρχή όταν ξεκινήσαμε που δεν το περιμέναμε ότι θα πήγαινε τόσο καλά ξεκίνησα και έκανα καλεσμένου όλου του φίλου μου πρώτα, όλη μου την παρέα. Ναι. Okay. δηλαδή τα πρώτα 15 επεισόδια είναι ένα ένα κάθε, κάθε φίλο μου καλεσμένο και εμεί σαπορτάραμε όλη την κατάσταση εκεί να γίνει έτσι παρείστικο. Και σιγά σιγά όλο αυτό άρεσε πάρα πολύ, οπότε το ξελίξαμε σε καλεσμένου. Μια χαρά. εντάξει, ποιου τράπερ λε. Ε, ο πρώτο πρώτος που ήρθε ήταν ο Dirty Harry Ο οποίος είναι Κύπριος Και τώρα είναι φωτιά Είναι πολύ καλός ε, νεύρο στη Μωριά. Έχει έρθει ο Νεύρο. Ναι, ναι, ναι. Φωτιά. Ο Μου έχει έρθει. Έχει έρθει ο Μου. Ε, μετά έχει έρθει ο DJ Κάσ. Έχει έρθει, πι... Μανώλο, έχει έρθει ο Μανόλο, έχει έρθει ο Σάβα ο Εντάξει, καλά, τα έχω δει. Ε, με την Καούρη, γιατί πήγε τόσο καλά. είναι το κόνσεπτ τη γειτόνισσα. Ε, Ή, ναι, ναι, ήταν το κόνσεπτ πολύ ωραίο. Ναι. Ήταν κάτσι. Ήταν κάτσι, ναι. Ε, το κάναμε κι εμεί έτσι λίγο, το τραβήξαμε αυτό. Δηλαδή ήταν λίγο πιο σκενοθετημένο. όλη η κατάσταση. Μεθαίνομαι, Γιώργο που στο τέλο λέει θα τα φέρνω εγώ. <laughs> 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 Καπάρο είναι αυτό, του καπάρου. Αυτό θα μπορούσε όντω να το μπορεί αλλά. Ε, δηλαδή, και αυτό ας πούμε, δεν ήταν ούτε καν στη δηλαδή δηλαδή, ναι, απλά ναι, του βγήκε ναι. εκείνη τη στιγμή να το πει και λέει: Θα το φέρνω εγώ. Ναι. Γι' αυτό και άρεσε, α πούμε. Ε, εντάξει, είσαι ο μάγειρα. Ναι. Okay, Μαγειρεύει. Όχι στο επίπεδο του δικό του, μαγειρεύω ας πούμε, όσο μπόρεσα να μάθω σαν φοιτητή. Εντάξει. Ε, επλέ... έχω. πλέον μετά από 100 επεισόδια που έχουμε ναι, κάνει, εντάξει. κάτι ξέρει. Έχω μάθει αρκετά πράγματα. Θα πω, ποιο ήταν έξω από τα, τα τίφανες, που, που ήτανε που έλεγε, που είπε να το λες, και ε, ο Σνίκ, θέλω να μου πεις, έχει... είναι κάτι το οποίο το ακούσατε και το είπατε ή Όχι, έχει κάπως λίγο εξηγήσει από εσάς. Έχει, έχει προϊστορία αυτή η εχει καπως λιγο εξηγησει απο εχει προιστορια αυτη η ατακα Πες την εσύ. Αυτό το έλεγε ένας φίλος μας στην παρέα μας, ο Λόκο, mm. ο Θάνος, και το έλεγε απλά έτσι, χωρίς λόγο Μου πούμε. Μου κόλλησε εμένα, το έλεγα και εγώ μετά στην παρέα, mm -hmm. έτυχε να το πω σε ένα γύρισμα και πήγε εκεί που πήγε. Και, και μετά το κάναμε σε μόνο... σκέτζ, το βάλαμε σαν σανατάκα ναι. στο σκέτζ. Γιατί είδαμε ότι στα comments γράφανε το λε, το λε, το λε. Και λέω. Ε, ναι, Κάτσε να το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή το χρησιμοποιήσαμε όντω στην παρέα σαν ατάκα. Ναι, ναι, full. Ε, και... και τώρα, αν δει τα τελευταία επεισόδια, δεν το χρησιμοποιούμε πολύ. Γιατί έχουμε αρχίσει και το έχουμε αποβάλει πολύ σαν φράση. Λέμε άλλε. Ναι, επίτηδε. Όχι, όχι. Απλά έφυγε από την καθημερινότητά μα αυτή η φράση και δεν την λέμε. Έχω προσπαθήσει, ρε να Δεν είμαι πολύ καλή. Το λε, δεν. το προσπαθήσει. Άμα σου βγει, να βγει. Σου βγαίνει, σου βγαίνει. Ωραία, μέχρι να προσγειωθούν ο καφέ και ο χυμό, ρίξε να το λε. Έχει γράψει τακά, η αλήθεια είναι, και αυτό το ότι περνάτε καλά. Τι συνταγέ. Επειδή είναι ρε παιδί μου αρκετά Αυτό έλεγα και πριν τι σκέφτεσαι μόνο σου, βλέπει κάποιον εξωτερικό που γουστάρει πάρα πολύ και, ε, και παίρνει ιδέε. Τι γίνεται. Ε, συγγνώμη, σι... σ... αλλά ναι, ναι, έχω και, Τώρα το ρίζι το τζολόφ. Ή τι <laughs> παπαρδέλε <laughs> με την κρέμα και το σαλάμε, ή το σάντουι των μπουργινιών. Δεν έχει πει, πει ένα. Και μου δεν έχει πει ένα πάρα πολύ περίεργο. Πες, πες. Το οποίο το είδα στον ύπνο μου. Ποιο, ποιο. Καρπούζι, φέτα, σαγανάκι. Να, ντάξει, Σοβαρό. Επίτηδε δεν το είπα. Σοβαρό. ε, Και όμω, περισσότεροι λένε τι idea ήταν αυτό, ξέρω εγώ. Και του λέμε, Ήταν τέλειο. Ναι, Ήτανε και τέλειο. εγώ δεν ήμουν φυσιοσμένο στην αρχή. Έχω μείνει τώρα στο μπουργκινιόν που μάλλον θα πάω να το δοκιμάσω κι εγώ στο σπίτι. Τρομερό. Ναι. τρομερό. Και γενικότερα το Sandwich και το street food έχει πάει φωτιά πλέον. Δηλαδή είναι νούμερο ένα σε προτιμήσει mm. για το φαγητό. Και είναι πολύ hot να κάνει συνταγέ, οι οποίε έχει μάθει να τι τρώσει ένα πιάτο, να τι βάλει μέσα σε ένα ψώμι και να το κάνει σάντουιτ. Αυτό είναι πολύ hot αυτή τη στιγμή. <laughs> Υπάρχει άρθρο που έχω γράψει στο Warman το 2012, αν δεν κάνω λάθο, το ότι είχαμε ξεκινήσει περίπου, το 2011 ξεκινήσαμε. Α, τώρα χτε. Και έλεγα. Ε, το άρθρο έλεγε ότι όλα τα φαγητά μπορούν να γίνουν σάντουιτ. Όλα. Και καθόμουν και περιέγραφα και έλεγα ότι δεν θα τρώγε εσύ μου σακά σε ένα σάντουιτ, α πούμε, με τρελάνει. Δεν θα τρώγε. Και πάντα υπήρχε ένα έξυπνο <laughs> το, ε, ε, ναι. το έχουμε κάνει vegan και σε μπέργκερ κιόλα. Το έχουμε κάνει vegan <laughs> και σε μπέργκερ <laughs> για τον Steve, το <laughs> Steve Show. Τέλεια. Ταιριάζει και στο γογμάτ. Επειδή, επειδή ήταν vegan και μου λέει δεν τρώφιλε ούτε κρέα, τέτοια, του λέω α το πάνω μου και του φτιάξα μουσακά vegan σε μπέργκερ. Πολύ καλό. Με κοινά σόγια και. και τα λοιπά. Πολύ ήταν βιάδο. πολύ ωραίο. Ε, έμπνευση από έξω, γουστάρες, βλέπετε κάποιους που να είναι, μαγειρεύουν έξω και να τους γουστάρετε πολύ. Εγώ τη βλέπω στο TikTok παρόμοιο με το content το δικό μου, τα στέλνω να πάρει ό,τι θέλει να πάρει. Ναι. Δεν πρόκειται να αντιγράψει ποτέ. Απλά μπορεί να πάρει κάτι που μπορεί να Πέρνω το πάρει. Παίρνω επιρροέ. Συνήθω περισσότερο οι επιρροέ που παίρνω πέρα από κάποιε συνταγέ και κάποιε ιδέε για να τι πάω ένα βήμα παραπέρα. Δεν θα mm. κάτσω να κάνω ακριβώ το ίδιο. Copy with pride, μια Ναι, φορά. αυτό. Ε, τι περισσότερε φορέ πιο πολύ τεχνικά γιατί το edit το κάνω μόνο μου. Ah. Οπότε προσπαθώ να κοιτάω τι κάνουν αυτή τη στιγμή στο edit γιατί εκείνη είναι πιο προχωρημένη και συνήθως οι περισσότεροι έξω έχουν και μοντέρ. Οπότε... Μήπως δεν πρέπει να κάνεις το edit μόνος σου. Λέ, ναι, βγαίνει, εγώ, και βγαίνει, μία, καλά, και βγαίνει καλά μέχρι στιγμή. Μέχρι στιγμή βγαίνει καλά. Ε, αν πάει παραπέρα, θα κοίτα, το. αυτό με το Edit και το βγαίνει καλά, επειδή το έχω ζήσει και στο, στο πετσί μου. Ε, είναι σαν τα social, παιδί μου, που κάνουν πάρα πολλά καταστήματα, κάνουν μόνοι του τα social. Να, ναι. Και ναι, αυτό λέω. Λίγο... Καλά τα κάνει, αλλά αν τα δώσει σε κάποιον, θα πηγαίνουν θα πολύ σίγουρα. καλύτερα. Ε, κοίτα, τραγουδάγατε το. Μόνο μια φορά στο στο πίτα κλαμπ σκεπαστή. Τραγουδάτε. Τραγουδάμε, εντάξει, στο μπάνιο, στο αυτοκίνητο. Το κάθε τραγούδι κρατάει μια εβδομάδα στο μυαλό μας. Που θα τραγουδάμε μια εβδομάδα σε ρίο όμως. Τώρα μπαίνει μέσα στο σπίτι και το τραγουδάει. Μια φορά το βάζει στο μπάνιο κάτω φορές. Νιώθω ότι ο Γιώργος είναι λίγο καλύτερος αυτό. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Όχι, δεν το συζητάμε καν. Το απέδειξε λοιπόν. Περί και ήταν. στο freestyle είναι καλύτερο. Ε, από <laughs> μουσικά που, από που ξεκινάμε μέχρι που πάμε. RB, ε, hip hop, rap. Α... εκεί, εκεί, ξεκινάει. Δεν κάναμε μεγάλο ταξίδι. Ο Γιώργο. <laughs> Εγώ <laughs> για μένα λέω. Εμένα ξεκινάει από λαϊκό βαρύ και καταλήγει σε heavy metal. Θα μ' άρεσε το δω, λέει ένα ρεμπέτικο όμω. Ακού, ακού ένα λεπτό. τώρα μιλάμε τι θα βρει <laughs> ε, σε πλειοψηφία στο κινητό μου. Ξέρω ναι. πάρα πολλά ελληνικά τραγούδια. Mm. Ε, και τα ρεμπέντικα μου αρέσουν. Βάλτε ένα Ρόζα τώρα να δει πώ το ξέρω απ' έξω. <laughs> Ζεμπέκι, εντάξει, όπω και να έχει, <laughs> δεν πάβει να έχω μεγαλώσει και γεννηθεί εδώ. Οπότε τι να σου πω, δεν ακούω ελληνικά. Ακούω ελληνικά, μ' αρέσει τα ελληνικά. Απλά δεν είναι. Απλά δεν είναι. Απλά Αυτό είναι. και εγώ τι φάει μου. Μια χαρά. Ε, υπάρχει κάποιο Έβλεπα... Έβλεπα, τον Μαυρόπουλο προχθέ που, Γιώργο, που ναι. έχει έρθει ο Γιώργο και, Φιλάρακι, και μάλλον. σε εσά. Το οποίο ξέρει τι μ' άρεσε εσύ. Είχε... είχατε κάνει ένα κορδόν μπλε με πατάτα μπράβα, αν θυμάμαι καλά. Καλά, mm, mm, μπράβο. <σχεσίλωσες> <Μπράβας>. ε, <σχεσίλωσες> και λε, πολλέ φορέ ρε παιδί μου, είναι ένα πιάτο το οποίο οκ, okay, ξέρει το έχει φάει να το έχει συνδυάσει με κάτι παιδικό ή με το, το τρέγα μικρό ή με κάτι πολύ τιματζίδι. Περίμενε, τον τίτλο το διάβασε καλά. Όχι δεν ήταν Gordon Blue, ήταν Corn, Dog Blue. Δηλαδή? Ήταν με πανάρισμα από Corn Dog. Α, από Corn Dog, οκ. Okay. Ναι, Βλέπεις αυτό πόσο, να σου πω. πόσο τρίκ ήταν αυτό. Αυτό όμως θέλω <laughs> να σου πω ότι είναι κάτι ρε παιδί μου το οποίο λες όχι oh, yeah, γιατί έκανε, θα έκανε ένα τέτοιο ή το έχει συνδυάσει εσύ με κάτι τιματζίδικο που βρίσκεις κάπου και απλά το βάζεις σε ένα φούρνο και ψήνεται. Και ρε φίλε, το βλέπα που το, που το ζουλάγατε εκεί πέρα. Καλά, εκεί έγινε χαμό στα κόμματα, νομίζω ότι ήταν όλοι. Ε, έγινε ένα τρελό πανηγύρι. Δεν yeah, yeah ξέρουν τι πάνε να πει ο Ομό κοτόπουλο, 네, είναι 네, ροζ, oh, το behar. βλέπουμε εμεί. Δηλαδή, εμεί που ήμασταν μπροστά και το δείχνουμε στην κάμερα και παίρνουμε και το ρίσκο να το δείξουμε, δεν το βλέπουμε αν είναι ο ομό ή όχι, α πούμε. Και το βλέπει <laughs>. εσύ <ule� emp> <laughs> από το βίντεο. Εντάξει, κατάλαβα. Εντάξει, κοίτα. Ω άνθρωπο που ζω με τα σχόλια από το 2011 που μπήκα στον κόσμο του Digital, εδώ στην 24 Media και έχοντα γράψει μάλιστα τότε το 2011 ένα άρθρο το οποίο λεγόταν Η Μπαρσελώνα δεν βλέπετε. Ήταν η χρονιά, χρονιά, ρε παιδί μου, η οποία ήταν, όχι, εννοούσα βασικά και έγραφα και στο κείμενο ότι ωραίο όλο αυτό, αλλά είναι σε ένα επίπεδο που δεν είναι ανταγωνιστικό, δεν έχει νόημα. Το 11 το έγραψε ε, αυτό. Τρι, ναι, τρεις. Με βίγια, σάντσες, Τα... η Μέση. Βαρύ, βαρύ φίλε. Τσάβι, νιέστα. Και... Ο Μπαπέ δεν κάνει. <laughs> 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 και έρχονται λοιπόν από το σπόρ 24 τότε οι φιλέ, α πούμε, ναι. ε, της τη Μπάρτσα oh. να μου γράφουν στα comment τα πάντα για τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Ευχέ, oh. ευχέ. Ε, και συνδέονται ότι μου έχουν ευχηθεί, ρε παιδί μου, μου έχουν ευχηθεί καρκίνο <laughs> ε, που δεν έχω βάλει σε top 5 των Beatles το Έλενο Rigby. <Το> δηλαδή, oh. ο, ο, ο ναι, κομμεντάρι θέλω να σα <centralized> okay, ναι, πω ότι δεν έχει κανένα νόημα και μην τρελαίνεστε. Ε, ε, είναι προφανώ ευαίσθητο θέμα αυτό να σου πει εσένα ότι είσαι ο μόνο κοτόπουλο. Θε να απαντήσει, αλλά μη σα νοιάζει. Καλά, <Ταλαια>, ναι, ναι. Συνεχώς... Τα συνήθως... είναι τα comments. Στα site οι περισσότεροι τα έχουμε κόψει γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί κυρίω κακεντρεχή είναι κτλ. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Εδώ περισσότερο. Εγώ. με μια μπάλα. Ο Νίκο πιο πολύ, παρακολουθώ, παίζω και ερασιτεχνικά σε 5x5 τα κλασικά, ξέρεις, σε ομαδούλα εκεί, αυτά. Και Αλλά... είναι από αυτούς που βάζουν όλη την εμφάνιση της ομάδας ναι, ναι, όλοι, την κάλτσα μέχρι όλο. Και ε, κολλάν, αυτούς τύπους. <laughs> όχι, αφού, 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 αφού ο Βάρντι δεν φοράει κολλάν, οπότε δεν το φοράω. Α, ο Βάρντι δεν φοράει. Ναι, ναι. Ούτε <laughs> ο Μέση φοράει κολλάν, <laughs> οπότε ούτε, 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 <laughs> ούτε, ούτε, ούτε ο Μέση. Ο Βάρντι επανήλθε λίγο. Επανήλθε. Εντάξει, όλα κα Αποσία... Ήταν αποσία δύο μήνε, τώρα επανήλθε, έβαλε και κολλάκι. και ναι, βαφτισμένο. Εσύ πόσο χρόνο είστε? 23. Ναι. Πολλά 2.000. τα κολπός και τα δοκάρια εδώ πέρα. 2.000. Ναι. Ναι, Δεν κατάλαβαν. Αλλά ναι, ποδόσφαιρο είναι μεγάλο μέρο τη ζωή μου. Άκουσα το Γιώργο πριν που έλεγε ότι παίζεται FIFA. Ναι. Τι, στο FIFA είμαστε καλύτεροι. Μπορώ να παίξω, παιζι, δεν είμαι ανταγωνιστικό. Αυτός Δεν είμαι ανταγωνιστικό. είναι πιο πολύ. Και είναι στο, στο, σπίτι γίνεται χαμό γενικά με το FIFA. Μετά από ένα σημείο γίνονται κουραστικοί, στοιχήματα, 50 ευρώ ε, τώρα. τώρα λες, πολλά λόγια μέσα, και τέτοια. Τώρα και, έχω μία. να παίξω καιρό, χάλασε το κοντρολάκι, όχι, δεν πατιέται και το, εγώ το τα έκανα το 2000. Με προ 2000 και Αντριάνο. Αλλά όχι, έχουμε πάρει και μια 75 τώρα και έχουμε μπει μέσα στο παιχνίδι. Είμαστε δηλαδή, μπαίνουμε μέσα κυριολεκτικά. Οκ, τι ομάδα. Εγώ παίρνω Λέστερ. Μόνιμα. Δεν είναι καλά αυτό. Εγώ παρή. Παίρνω μια καλή να κουβαλήσει μόνη του τουλάχιστον. Ο γιο μου, ο μικρό που είναι τεσσάρων, λέει μπαμπά, εγώ είμαι παραθυναϊκό παρή. Του λέω δεν είναι μια ομάδα αυτό. Με κοιτάει. Μου λένε δύο. Είναι Παρίσι και Μου λένε, εγώ είμαι Παναθανιακό Παρί. Μπακασέτα. Τραγουδάει να ξέρει όμω ένα τραγουδάκι που έχει με Mbappé και τέτοια. Έχει ένα τραγουδάκι το Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Ούτε Το για τον με Ο μεγάλο και το τραγουδάει τώρα και ο Ερμή ο μικρό. Οκ, Yeah, βασικά, θα κάτι και άλλο. θα σα πω την αλήθεια μου. Αν δω ότι παίζω με τον αντίπαλο και με ξεφυλίζει με τη Λέστερ, γιατί η Λέστερ είναι championship, οπότε λογικό τα ratings να είναι πεσμένα, yeah, yeah. Ε, θα πάρω μετά μια Αργεντινή mm -hmm. να καθαρίσω το πιάτο μου. Mm -hmm. Λίγο Μέση, λίγο, λίγο έτσι, Μαρία, έτσι. λίγο <laughs> Λαουτάρο. Ωραία, πάμε να δούμε τι θα, θα κερνάγαμε, τι φαγητό θα φτιάχναμε αφού μπορούμε να το κάνουμε, τι θέλουμε να κάνουμε εδώ πέρα. Yeah. Τι φαγητό κερνάμε και φτιάχνουμε στον Εμπαπέ. Στον Εμπαπέ. <laughs> Ε, θα το αφήσω στον Γιώργο. Oh, να το σκεφτεί. Είναι δικά του το. Oh, στον Εμπαπέ. Πήγαινε εδώ μια βόλτα από ο Γιάννη Καλυδρομείου. Πε του κύλια, ελα Πάμε πρώτα εξάρχεια να νιώσει. Μια σταυλίσια. Ναι. Να, να έρθει να έρθει το παιδί. Ή το βλέπω λίγο έχει κόψει. Κάτι ελληνικό που μια, ένα μουσακά, ένα τέτοιο μουσακά. Τέτοιο κόμμα. Δεν θέλω να του δώσει κάτι εκλεπτισμένο, κάτι εκλεπτισμένο τώρα. Το γαμπέ τα καλύτερα. Και τρώει καρότο με χρυσό από πάνω. θα φάει κάτι όπω πρέπει να φάει. Να καταλάβει να το Δηλαδή πάμε σε μουσακά ή μπριζόλα. Μουσακά. Και τα δύο, γιατί δεν έχει. Η μπριζόλα εντάξει μπορεί να έχει βρει εξίσου, εξίσου καλή σαν δουλειά για να αποκλείεται. Α. γίνεται αυτό. αλλά ποιοτική είναι. Ένα μουσακά. Ένα μουσακά. Μια, ένα τάκο. Τέτοια okay. πράγματα. Πού φτιάξε το τραπέζι εκεί. Ωραίο και τάκο okay. και μουσακά. Ε, ε, εσύ φτιάξε για λίγο μέση. Για λίγο μέση, ε. Θα του φτιάχνα ένα. Τραχαρνά. Όχι, όχι, όχι. <laughs> θα τον πήγαινα στη χώρα του βασικά. Θα του φτιάχνα το σάντουιτ του Μαραντόνα, το τσοριπάν. Τι είναι το τσοριπάν. Είναι σάντουιτ mm. με λουκάνικο τσορίθο μέσα. Σαλτσά τσιμιτσούρι. Ωραία. Και συνήθω βάζανε αυτή φρέσκο κρεμμμύδι. Εμεί θα το πάμε λίγο πιο εκλεπτυσμένο. Θα βάλουμε πίκελα κρεμμμύδι. Ωραία και λίγο ξυδάκι από πάνω έξτρα. Και είναι. Okay. Είναι για να, βάζει, να παίρνει και 8 χρυσή μπάλα. Με τις τηλεοπτικέ μαγειριέ, πώ θα πάμε, Μάστερ σε τέτοια βλέπουμε, γουστάρουμε. Βλέπουμε και ή... το φαν. Ναι. Ε, ωραίο, ωραίο concept. Ε, κανα, α... κανα τηλεμάγειρα βλέπετε, γουστάρετε τηλεμάγειρε. Ε, μεγάλο respect, εντάξει, Άκη Πεντρετζίκη έχει κάνει. Είναι huge. Έχει, huge. Αφήσεις... Σχολή, σχολή έχει είναι αφήσει, huge. Αφήσει, έχει αφήσει ιστορία. Εντάξει, Γιώργο Τσούλη, φοβερό. Είναι εκεί στη Μενεγάκη και παρακολουθούμε και τα social του και όλα αυτά. Ε, ξεχνάω κάποιον που θα έπρεπε να πει. Δεν ασχολούμαι αυτό. Το. Ε, μόνο τον Άκη. Μην το παρεξηγηθούμε. Ανάγκη... Όχι, ρε, τι να παρεξηγηθείτε σιγά. Το μαμαλάκι και τη βέφα. <laughs> Με αυτά μεγαλώσαμε. Βέφα, βέφα, δεν θα. Ξέρω λέω. Αλλά όχι, μεγάλο respect στο Μαυρόπουλο, Γιώργος Μαυρόπουλος. Έλα, πείτε πριν φύγουμε ποιο δεν γούσταρε το φαγητό που φτιάξατε. Δώστε τον εδώ, στεγανά. Oh. Με το που η κάμερα, ε. Ναι. <φου> Εντάξει, βέβαια από ευγένεια τώρα ήρθατε. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να θυμηθώ εκφράσει γιατί κανεί δεν έχει εκφράσει πριν. Oh, τώρα είναι πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή. Εντάξει, μην τον δώσουμε. Μην τους δώσουμε. να σου πω, έρχονται με εντουράζ. Ή είναι δική σα η υπόλοιπη. Όχι, έρχονται με παρέα πάντα. Γιατί καμιά φορά βλέπουμε ναι. πέντε άτομα να Εμεί του λέμε πάντα όταν μιλάω με τον καλεσμένο, του λέω φερε την παρέα σου. Γιατί εδώ δεν είναι απλά έρχεσαι να γυρίσουμε. Ναι. Εδώ έρχεσαι να ράξουμε, να γνωριστούμε, να κάνουμε παρέα, να πούμε okay. πέντε πράγματα και μετά θα κάνουμε το γύρισμα να φάμε και να ξαναράξουμε. Είναι δηλαδή όλο ένα concept το οποίο φέρνει, κάνει μια κοινωνικοποίηση, να το πω έτσι. Φαίνει πιο κοντά. Πλά δύο παρέ, άγνωστε, α πούμε. Τα ακούω, τα ακούω. Λέγαμε πριν για ένα εικονικ πιάτο ε, από τον ε, από τη σειρά The Office, ήταν ο Kevin ο οποίος έχει σε ένα τσίλι που έφτιαχνε τελο πάντων στο πάτωμα mm -hmm. και πριν το το ρίξει κάτω. Έλεγε ότι επειδή μου, σε αυτήν την κατσαρόλα, αυτή η κατσαρόλα ενώνει του ανθρώπου, του φέρνει όλου πιο κοντά. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, γουστάρω που το κάνετε έτσι. Γιατί συνήθω έχουμε συνηθίσει οι μαγειρικέ να είναι μοναχικέ. Ήδη που το πήγατε ντουέτο, μου άρεσε πολύ το interaction του ενό με του άλλου. Αλλά το, το να έρθει και κόσμο, ρε φίλε, είναι ωραίο. Γιατί ναι, αυτή ναι. είναι η φάση τη παρέα. Πάντα, πάντα, όχι πάντα. Λέω στου καλεσμένου, φέρτε παρέα μαζί σα για να ράξουμε, να τα πούμε, να γνωριστούμε, να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Mm. Είναι, είναι σημαντικό η επικοινωνία πλέον γιατί δεν επικοινωνούν οι άνθρωποι πλέον μεταξύ του. Οπότε είναι σημαντικό να έρθουν πιο κοντά σε ένα καναπέ σε ένα, για λόγο ενό γυρίσματο, α πούμε. Είναι, Είναι ένα λόγο. Face to face. ναι, εντάξει, ε, επικοινωνούν. Ναι, στα ε, social ναι. media υπάρχει επικοινωνία. Επίση, εσεί που είστε 23 χρονών, ε, με τι επικοινωνείτε. Με τα πάντα. Τι πλατφόρμα. Instagram. Μεταξύ μα, Instagram. για δουλειά, για δουλειά WhatsApp. Για δουλειά, για δουλειά WhatsApp. WhatsApp, ναι. Ρε φίλε, είπα WhatsApp σε 20 χρόνια και μου είπαν όχι γέρο. Ε, Μη πάνε... Άμα μιλάνε για δουλειά. Σάψαλ. Πού για, μιλάνε δου, για δουλειά. Ναι, 20 χρόνια τώρα για δουλειά ναι, δεν ναι, μην έχει κάνει. <laughs> Γιατί όταν έχεις έχει πάρα πολλά μηνύματα ας πούμε, στο Instagram, <laughs> ναι. χάνεται μια δουλειά που μπορεί να έχει ε, ναι. προγραμματίσει να μιλήσει στο Instagram. Οπότε στο WhatsApp μένει λίγο πιο ή μηνύματα κλασικά. Λέει, εγώ εδώ μηνύματα. WhatsApp χρησιμοποιούμε στι ομάδε ναι. εδώ πέρα πάνω. Email. Καταρχά, WhatsApp έχει φτιαχτεί για δουλειά. Δηλαδή μπορεί να σημειώσει μηνύματα, μπορεί να κάνει τη μηνύματα. Εγώ μου συνέχεια. Ναι. Μοναχικό τύπο. Όχι. <laughs> <Οι> θέλω <laughs> <στέλνω> συνταγέ. <laughs> Άμα δείτε το WhatsApp μου αυτή τη στιγμή, ναι. έχω βιντεάκια συνταγών που μου τα στέλνω για να τα θυμάμαι. Κάνω save και save. Αλλά του YouTube δεν τα κάνω save στο YouTube κάπω. Τα στέλνω ε, μηνυματάκι. Εγώ έτσι κάνω τι παραγγελίε. Όταν μου δίνει κάποιο που με πιάνει στο δρόμο, ξέρω εγώ, ένα γνωστό μου τον βλέπω, μου λέει Α, θέλω να σου παραγγείλω και δύο πράγματα. Και μου λέει την παραγγελία επί τόπου. Τι κάνω, μπαίνω στο mail μου και στέλνω στον εαυτό μου mail. Ναι, ρε, ναι, ναι για να το δω την επόμενη μέρα το πρωί στη δουλειά. Πείτε μου ο καθένα από δύο στέκια για, για φαγητό, είτε εξάρχεια είτε κέντρο όπου γουστάρετε. Στέκια. Και φύγαμε. Για φαγητό, τι φαγητό όμω, τι, ό ,τι φαγητό, έτσι, τώρα, όρθιο ή καθιστό. Σηκωνόμαστε, φεύγουμε, είναι πιο αργά βασικά και πάμε να φάμε εμεί οι τρει. Ωραία. Ε, ξεκίνασαι. Θα ξεκινήσω εγώ με τα πιο λίγο εγωρικά μου, τα Παραγανά. πιο basic. <laughs> Τζαγκαρού πηγαίνουμε γενικά σαν παρέα. Ναι. Κυψέλη. Μπράβο, έχει και στην Κυψέλη. Εδώ πέρα στο νέο κόσμο έχει 18 μηχανάκια κάθε βράδυ απ' έξω ναι, και 30 ναι, ναι, ναι. άτομα δεν είναι. Εντάξει, δεν γίνεται. Ναι. Τώρα δεύτερο δεν ξέρω. Θα λέγα καντίνα με χαλακοπούλου, αλλά Α, εντάξει. Και Winwood θα μπορούσε να πει. Winwood. Γλυφάδα. Έχουν πάει πολύ περισσότερε φορέ. Δεν ξέρω γιατί το. Winwood γλυφάδα full και καντίνα καλά καθούμενα. Okay. Wynwood, γλυφάδα, καντίνα καλά καθούμενα. Mm. Πού είναι καλά καθούμενα. Είναι ιερά οδό. Όλο το βλέπω. θέλω να πάω. Καντίνα καλά καθούμενα. Τα παιδιά εκεί πέρα είναι πολύ εξυπηρετικά, πολύ καλή δουλειά. Θα δώσω εσύ κάτι. Εγώ θα δώσω ναι. Ε, Black salami, εξάρχεια. Ναι, ναι, ε, sandwich, pizza, ό,τι θέλετε, παιδιά δεν υπάρχει. Τρομερό. Δεν το συζητάμε, όλα χειροποίητα. Τρομερή δουλειά. <συριακά> <συριακά> τα παιδιά, χαιρετίζοντα τον Αντώνη και στον Προύνο. Ε, και να πάμε και σε ένα πιο εστιατορικό, θα πω φαραώ. Ναι, εξάρχεια. Κουστάρι. Κουστάρι, παπουτσάκι. Παπουτσάκι team. Μια <laughs> χαρά. Λοιπόν, ε, μπαίνετε στο account Νίκ ε, Nick Marolis, για να δείτε τα μαγειρικά βίντεο. Και... Πώ είναι το account, είναι... Καστανάς Το έχω Γιώργο Κάστ. στο Instagram και στο TikTok. Και εγώ Νίκο Μαρόλη και Instagram και TikTok. Πάρα πολύ αυταδεύονται. Αυταδεύονται. <laughs> Ακολουθείτε και ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε σε κάποια, κάποια φαγάδικο. Ε, θα σε περιμένουμε για γύρισμα. Θα κανονίσουμε Καλά. κάποια στιγμή. Θα έρθει για γύρισμα. Καλεσμένο. Αφού μα κάλεσε, θα σε καλέσουμε. Δεν θα προλάβουν. Φίφα, yeah. παίζει. Να φτιάξει. Άμα δεν παίζει, Φίφα όμω. Θα φέρει έχω... και το γιο σου. Έχω να παίξω από το 2000, αλλά. Ναι, θα παίξει ο... μαζί μου δηλαδή. Θα... Καλά. <laughs> σε <Σας> σκίσω. <laughs> <laughs> Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. χαρά. Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα lunch break παρέα με τα Lidl κλείνει ο Ιανουάριο. Είμαι ενθουσιασμένο που θα μπούμε στο Φλεβάρι με ακόμα έναν φοβερό καλεσμένο. Δεν θα σα πω ποιον. Αλλά, αλλά, αλλά να περιμένετε, να περιμένετε. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη να περνάτε φανταστικά, να μαγειρεύετε. Σα οικετεύω. Μη βαριέστε, ρε παιδιά, να μαγειρεύετε. Δίνει, δίνει χαρά, δίνει ζωή. Τα φιλιά μου στι μαγειρικέ και μη κουτάλε